Προσπερνώντας λοιπόν τώρα το IKFK Switch για EVS Kinematics και που αφορά κυρίως rigged χαρακτήρες που έχουν σχέση με το rigging, πηγαίνω ακριβώς από κάτω στο Animation Blender και αυτό βρίσκεται συνδεδεμένο αρκετά με το rigging, αν και θα δούμε ένα παράδειγμα τώρα, πολύ πιο βασικό, αλλά ξεκάθαρο στην απλότητά του, για να μπορείτε να κατακτήσετε τα βήματα που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσετε το Animation Blender. Είτε έχει να κάνει με character animation που λύνει χέρια, γιατί σας αφήνει να φτιάξετε ένα animation board, ένα composition με σκηνές animation όπως έχω κάνει εγώ εδώ με ένα πολύ απλοϊκό ξαναλέω παράδειγμα, απλά αυτό το παρελόγραμμα σαν μια πρώτη σκηνή που κατεβαίνει, μια δεύτερη που ξεκινάει από αυτό το χρόνο και είναι το μεγάλωμα και ανέβασμα του προς το κέντρο του composition monitor και ένα δεύτερο που είναι μίκρυμα να κάνει κάποιο rotation. Αυτά λοιπόν, αν πω ότι είναι δύο-τρεις διαφορετικές σκηνές, τις οποίες θέλω να μπορώ να αναμίξω ελεύθερα, διατηρώντας και τη δυνατότητα να τροποποιώ εδώ, με πολλαπλά δυνητικά layers και πολλαπλά animations μέσα σε αυτά τα layers, όπως ένας χαρακτήρας π.χ. μπορεί να έχει. Πάμε να δούμε ποια είναι η χρησιμότητα ακριβώς και η δυνατότητα που μου δίνει το Animation Blender. Το εργαλείο αφετηρίας του να αρχίσω να χτίζω ένα animation blending μεταξύ compositions δεν βρίσκεται εδώ. Εδώ βρίσκεται ένα εργαλείο για τη διαδικασία του και θα δούμε αμέσως μετά ποιο είναι. Αν κλικάρετε απλά εδώ θα δείτε ότι δεν θα εμφανιστεί κάτι σε μια λίστα, θα σας φανεί σαν κάτι να μην δουλεύει όπως θα έπρεπε να δουλεύει σωστά. Πάω πίσω λοιπόν και το εργαλείο αυτό, επειδή πολύ συχνά το χρησιμοποιούμε παράλληλα με το rigging, βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο, μέσα στο rigging panel του και στην δεύτερη επιλογή links and constraints, όχι στο πρώτο που έχουμε όλα τα bones και structures μας, αλλά μέσα εδώ που βλέπουμε τα links και constraints για το συγκεκριμένο. Εδώ λοιπόν τα options μας είναι να χρησιμοποιήσουμε από εδώ το animation blender, έχοντας ανοιχτό και ήδη προστημένο το οποιοδήποτε animation με πολλαπλά animation που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Πάμε λοιπόν και επιλέγουμε με αυτό το animation blender. Και να το αρχικό παράθυρο που μας ενδιαφέρει και εμάς να δούμε. Και το πρώτο μέρος του, το επάνω κομμάτι του, αυτό εδώ που λέει animation name και ένα set για να οριοθετήσουμε αυτά τις σκηνές που μόλις φτιάξαμε, τους ξεχωριστές, λειτουργεί με τον εξής τρόπο, χωρίς να έχουμε κάνει ακόμα καμία κίνηση ήδη προηγούμενη. Θα έρθω και θα μικρύνω το work area bar, αυτό εδώ, την πάρα μου, ακριβώς τη διάρκεια που έχει κάθε ένα από αυτά τα animations που θέλω να παίξουν. Π.χ. το πρώτο μου μέρος είναι εδώ και μένει σταθερό μέχρι εδώ, όπου αργότερα αρχίζει να παίζει το επόμενο στάδιο του. Άρα το πρώτο κομμάτι του animation είναι ακριβώς αυτό εδώ. Έχω φέρει το work area bar μου, αυτή εδώ την μπάρα. Υφθυμίζω ότι μπορώ να φέρω την αρχή και το τέλος της όπου βρεθώ με το CTI, με την κόκκινη γραμμή που παίζει το playback μου, που δείχνει που βρίσκομαι μέχρι στον χρόνο την κάθε στιγμή. Αν πάω εδώ και το φάτισω B στο πληκτρολόγιο, έρχεται η αρχή. Και αν μεσίσει το επιλεγμένο, πάω στο μέρος που είναι το τέλος του animation αυτού και πατήσω N ακριβώς δεξιά από το B, θα έρθει το τέλος του work area και να όπως μπορώ να το ορίσω με keyboard shortcut αν δεν θέλω να σύρω, να μικρύνω και να μεγαλώνω μέσα στο timeline. Έτσι όπως είναι λοιπόν αυτό επιλεγμένο, μπορώ να πάω να κάνω set αυτή τη διάρκεια ως ένα από τα animations και να δώσω ένα όνομα για αυτή τη σκηνή, για αυτό το συγκεκριμένο μικρό κομμάτι του animation. Αυτό θα το πω απλά Posanim, γιατί το position είναι αυτό που κυρίαρχα αλλάζει, και αφού το έχω πει αυτό θα το πατήσω set και θα δείτε ότι θα μου δημιουργήσει κατευθείαν ένα null, όπως λέει, αντικείμενο, ένα null object που έχει ακριβώς αυτό το marker δοσμένο επάνω του, position animation. Και βλέπετε και τη διάρκεια αυτού του marker. Αυτός είναι ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να το έχω αυτό. Πάω να οριοθετήσω και το δεύτερο λοιπόν, τη δεύτερη σκηνή μου, η οποία ξεκινάει όπως βλέπω κάπου εδώ και έχει τελειώσει ήδη κάπου εδώ. Άρα μπορεί να έρθω πάλι και με το B και N που έλεγα, αν εδώ λίγη, να έρθω και να οριοθετήσω αυτό το μέρος και πηγαίνοντας πάλι επάνω εδώ να επιλέξω ένα καινούριο, ότι θέλω να ορίζεται σε αυτό το work area που έχω μόλις προσδιορίσει και θα το ονομάσω Scale, Anim και Set. Να το λοιπόν και αυτό και που απλώνεται. Και ένα τελευταίο κομμάτι λοιπόν είναι το Rotation Animation που έχω εδώ με B και N πάλι. Μπορώ να προσδιορίσω που αρχίζει και τελειώνει ακριβώς εδώ και να το ονομάσω με τη σειρά του Rot
Ανήμ. Και set και να και το τελευταίο animation. Τρία markers λοιπόν δημιουργηθήκαν και το πολύ σημαντικότερο είναι τρία διαφορετικά αποθηκεύσεις έχουν γίνει στη μνήμη του ίδιου του Duik και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα να οι σκηνές μου, μία, δύο, τρία, rot animation, position animation και scale animation με τη σειρά που εδώ τις έχω τουλάχιστον και παίζει μία μετά την άλλη. Αν λοιπόν θα ήθελα να ελέγξω αυτή τη σειρά από κάπου αλλού, ας βλέπουμε καλύτερα και τα keyframes, χρήσιμα θα είναι σε λίγο, τότε πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύνθεση. Εκεί έρχομαι ακριβώς λοιπόν στο επόμενο, το μέρος του setup, του animation blender setup όπως το έχουμε εδώ πέρα και με ρωτάει ποιο είναι το composition που θέλω να κάνω setup και προφανώς είναι το συγκεκριμένο που βρίσκομαι. Αν ήμουν καλός άνθρωπος θα τα έχω ονομάσει όλα όπως ξέρω ότι πρέπει για να μην χάνομαι μεταξύ του 1, 2, 3 και 4. Προς το παρόν ξέρω είναι το 4, αν δεν ξέρω και αν είμαι σίγουρος, ο δειγματολήπτης μου μπορεί να το επιλέξει απόλυτα. Θα μπορούσα να πω ότι θέλω να κοντρολάρω αυτή τη σειρά μέσα από το ίδιο, το Composition, Composition 4. Ξαναλέω, αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο αν είχα πολλαπλά από κάτω layers και πολλαπλά animations και γι' αυτό θέλω να κάνω αυτή την αναδιάταξη από εδώ. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα επιλέξω να το κάνω από ένα άλλο. Δεν το έχω ακόμα το άλλο αυτό το Composition, όπως βλέπετε εδώ. Έχω τα 4 που έχω επιλέξει και πάω να δημιουργήσω ένα καινούριο. Εννοείται θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε ενδεικτικά από τα προηγούμενα που έχουμε, αλλά για να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο δημιουργώ ένα καινούριο. Anim Blend το ονομάζω. Ok. Και μέσα σε αυτό εννοείται θέλω να χρησιμοποιήσω το Animation 4 που είναι τα περιεχόμενά μου για το Animation Blender. Να το, άμα το βάλω απλά παίζει ακριβώς όλα τα animations με την ίδια σειρά όπως το Composition 4 βλέπετε και εδώ. Αν του πω λοιπόν τώρα ότι θέλω το Comp 4 όπως σου έλεγα φίλε να μου το σεταπάρεις για animation blend χρήση και να τα κοντρολάρω όμως όχι από εκεί και άμα δεν μας έχει δείξει το καινούριο μπορούμε να κάνουμε ένα refresh εδώ πέρα μέχρι να σου το δείξει αλλά θέλω να τα κοντρολάρω αυτά μέσα από ένα άλλο Composition, το Anim Blend και αφού το έχω κάνει αυτές τις επιλογές να του πω Blend. Έχω κάποια options εδώ που μπορώ να υιοθετήσω. Να επιλέξω όλα τα animated properties ή selected properties μόνο. Ποια είναι αυτά που θέλω να ελέγχονται. Κάνω ένα cancel και το default είναι να είναι all animated properties, έτσι κι αλλιώς. Και να του πω μετά αμέσως με τις δύο αυτές σωστές επιλογές μου και αυτού έχω ξαναλέω οριοθετήσει που βρίσκονται τα αντικείμενα, οι σκηνές του animation που θέλω. Να του πω blend. Θα κάνει κάποια δουλειά. Φαινομενικά δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Για τους παρατηρητικούς θα δείτε ότι γίναν κόκκινα αυτά τα γράμματα που σημαίνει ότι κάποια script μπήκανε για να διασυνδέσουν αυτά με τι? Με κάτι που εμφανίστηκε και μέσα στο Anim Blend Composition μας. Και αυτό είναι ένα guide object που βλέπετε εδώ το οποίο μας δίνει κάποιες δυνατότητες. Η βασική από αυτές είναι ότι στην ουσία αυτό θα είναι το script που θα καθορίσει με ποια σειρά θα παίξουν τα ακόμα με την ομαλή και γνωστή παγιωμένη σειρά πεζόμενα animations που βλέπουμε από πίσω. Αν θέλω λοιπόν να επαναπροσδιορίσω πια αυτή τη σειρά, τότε μπορεί να έρθω πολύ εύκολα και να πω τα εξής. Τώρα γυρνάω στο animation tablet μου και έρχομαι, πανελάκι μου, συγγνώμη, και έρχομαι να επιλέξω και να πω ότι ναι, εσύ ξεκίναγες με το position, πήγαινε σε scale και μετά σε rotation. Εγώ θα ξεκινάω με το rotation και αυτό γίνεται με αυτό που έλεγα ότι είναι συμπληρωματικό εργαλείο που βρίσκεται μέσα στο animation. Επιλέγοντας λοιπόν από εκεί που έχουμε πει ότι θα ελέγχουμε το blend στη δικιά μας περίπτωση composition, εκεί που θέλουμε να ελέγχουμε το comp 4 που βρίσκεται το animation, επιλέγω το καινούριο που δημιούργησε αυτόματα controller μου και επιλέγω το animation blender από εδώ και η λίστα πλέον αυτή πρέπει να είναι γεμάτη με τα animations που έκανα set εγώ νωρίτερα μέσα ακριβώς εδώ στο composition μου με τα ίδια ονόματα. Άρα ερχόμενος μέσα εδώ και επιλέγοντας το guide layer που εμφάνισε το controller layer επάνω το Duik μπορώ να επιλέξω, αν δεν τα βλέπετε μπορεί να κάνετε refresh, άμα χρειαστεί, για να δείτε καινούργια. Μπορώ να επιλέξω ότι θέλω να ξεκινάει με το rotation animation και να του πω set animation και να το. Και βλέπετε ότι ήδη κάνει ακριβώς αυτό, ξεκινάει με το rotation και μάλιστα σταματάει και δεν κάνει τίποτα άλλο μετά για όλη τη διάρκεια
Παρότι έχω και άλλα animations και παρότι δεν ξεκινάει με αυτό, το COM4, που ανοίξω να το δω, θα δω ότι και εκεί μέσα ακόμα μου λέει ότι παρότι άλλο πράγμα ξεκίνησε εδώ, είναι κατηλημένο πλέον από τα scripts που το ελέγχουν. Άρα μπορώ να έρθω και να επαναπροσδιορίσω οτιδήποτε θα ήθελα για τη σειρά αυτή, όπως να πάω εδώ, να πω ότι τώρα μετά το rotation animation και σε αυτόν εδώ το χρόνο που έχει τελειώσει λίγο μετά, είναι που θέλω να ενταχθεί ένα καινούριο, και αυτό είναι το scale animation και set. Συγγνώμη, εδώ είναι λάθος, θα έπρεπε να έχω επιλεγμένο απόλυτα το composition το από πάνω, το controller έτσι κι αλλιώς. Εδώ θέλω να μπει το scale λοιπόν animation και θα δω ότι ήρθε κατευθείαν και εμφανίστηκε και παίζει το scale, αλλά να το rotation πρώτα, το scale με ένα μυστήριο gap μεταξύ τους, που εννοείται, γιατί έτσι όπως τα είχα φτιάξει υπήρχε λουχία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Από το position είχε καταλήξει κάτω και μετά ανέβαινε, ενώ το rotation ήταν πάντα στο κέντρο, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και γι' αυτό. Το πρώτο φαντασμαγορικό είναι ότι να η σειρά με τον τρόπο που μπορεί να ελέγχεται, και τελευταίο να βάλω το position animation, που ήταν το πρώτο στη δικιά μου περίπτωση, που και εδώ θα δω ότι πάλι έχω ένα πείδημα μεταξύ τους, γιατί και αυτά δεν έχουν αλληλουχία στο πώς ξεκινάνε σε σχέση με το πώς τα είχα φτιάξει. Εννοείται ότι αυτό μπορώ να το συνεχίσω για όσο εγώ χρειάζομαι και προφανέστατα για όση διάρκεια να παραμείνει το καθένα. Υπάρχουν μέσα σε αυτό το controller, όταν τον επιλέξω με αυτόν τον τρόπο και γυρίσω στα FA controls, και κάποιες ακόμα επιλογές. Θα δείτε ότι υπάρχουν επιλογές που μιλάνε για το λουπάρισμα, αλλά και για το blending που υπάρχουν, και αφορά ακριβώς αυτό το blending μεταξύ διαφορετικών και ίσως όχι καλά αναμειγνιόμενων transition animations. Αυτό το blending μεταξύ σκηνών πρέπει να γίνει για να ομαλοποιηθεί. Και αυτό λοιπόν μπορεί να το αναλάβει, ξαναλέω, επιλέγοντας εδώ και από τα FA controls, αν τα βλέπετε window menu και FA controls, μπορεί να ελέγξω αυτό το blending πώς θα γίνει. Πάω να το κάνω ακριβώς για να δούμε τα αποτελέσματά του. Θα δείτε ότι είναι ήδη ενεργοποιημένο. Θα δείτε ότι μπορώ να επιλέξω κάποια easy ή linear, πάλι interpolations και εδώ πέρα, αν θα γίνει με κάποια ομαλότητα επιτάχυνσης το transition μεταξύ της κίνησης που υπάρχει, αλλά το βασικό για να αρχίσω να βλέπω αποτελέσματα, προς το παρόν δεν θα δω τίποτα, θα είναι να αρχίσω να αλλάζω το duration αυτού του blending, και αυτό μπορεί να είναι πολύ σύντομο και μπορεί να είναι λοιπόν 0,5, και θα δείτε ότι έχει προσπαθήσει σε αυτό ακριβώς τη διάρκεια να μου κάνει μια ομαλοποίηση όλων αυτών των animation μεταξύ τους. Και βλέπετε ότι ήδη έχει συμβεί αυτό, και αυτό έχει συμβεί και με easing μεταξύ τους. Ακριβώς επειδή επέλεξα easing από κάτω, μπορώ να πω ότι θέλω linear interpolation χωρίς εναλλαγή στην ταχύτητα, και να που έχει προσπαθήσει το χρόνο που του έδωσα να κάνει αυτή την τροποποίηση. Εκεί που τελειώνει λοιπόν το rotation εδώ και έμενε στο κέντρο και το scale ξεκινάγε από άλλο σημείο ή να συμβαίνει, τώρα ξεκινάει από εκεί και μετά πηγαίνει λίγο χαμηλά, ανεβαίνει για να βρεθεί εκεί που το περιμένει το position για να κάνει το κατέβασμα όπως είχα κάνει εγώ στην αρχή. Να λοιπόν το blending, προφανώς μπορώ να απενεργοποιήσω το blending και απενεργοποιώντας το βλέπω ξεκάθαρα τα σημεία που υπήρχε το μέχρι τώρα παράξενο, η παράξενη συνένωση transition ή η καμία συνένωση και transition, ακόμα καλύτερα, σε αντιδιαστολή με τον blending που έκανε. Εννοείται ότι κινήσεις εδώ είναι ανεξέλεγκτα μεγάλες, το έχω κάνει, αν με ενδιαφέρει εδώ να πετύχω αυτό την ομαλή εναλλαγή, και θα μπορούσα να τις έχω κάνει πιο ελέγξιμα. Επίσης εννοείται ότι μπορώ να μεγαλώσω τη διάρκεια αυτού του παντρέματος στο 1 δευτερόλεπτο περίπου, αλλά αυτό σχεδόν θα ομογενοποιήσει τα πάντα, καθότι καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη διάρκεια του animation μας, καθενός που σχεδόν κρατάει ένα δευτερόλεπτο. Αλλά να τα αποτελέσματα, λίγο μαγικά, και πώς θα μπορούσα να συνδέσω πολλαπλά διαφορετικά διαφορετικές κινήσεις από ένα composition μέσα σε κάποιο άλλο και να τις καλέσω όποτε χρειαστώ εγώ. Στην πορεία, προφανώς μπορώ να κάνω και κάποια ακόμα πράγματα όπως είναι, και αυτό είναι που το κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Στο composition 4 που είχα, που ελέγχει, που περιέχει όλα τα animation μου, το οποίο ξαναλέω όσο είναι ενεργοποιημένο το blending των animations, εννοείται ότι θα βλέπω και εκεί
Άλλα keyframes κάτω, μην τρελαθείτε. Τα scripts είναι πια που ελέγχουν, που έχουν κοκκινήσει, έχουν προσταθεί γι' αυτό, έχουν κοκκινήσει αυτές τις παράμετροι, αυτές τις τιμές εδώ. Αλλά εδώ θα βλέπω πάντα ότι έχω προσδιορίσει ακόμα και να παίζει ακόμα και σε αυτό εδώ το animation. Αν θα ήθελα να τα δω τα πράγματα με, όπως πραγματικά είναι, αυτό που θα μπορούσα να κάνω ήταν να απενεργοποιήσω το ίδιο το animation blender από εδώ. Και θα δείτε σε αυτή την περίπτωση ότι και στο δικό μου και στο composition που μόλις δημιούργησα, αλλά και στο composition που περιέχει τα animations, τότε βλέπω ξεκάθαρα ότι συμβαίνει στα keyframes, το position μου πρώτο, το scale δεύτερο, το rotation αμέσως μετά. Με τον τρόπο της συνένωσης που κάναμε με το animation blend, μπορούμε να έρθουμε οποιαδήποτε στιγμή και να τροποποιήσουμε και σε διάρκεια, αλλά να προσθέσουμε και άλλα διαφορετικά animations. Θα μπορούσα π.χ. εδώ στο τέλος να είχα κάτι, για να κρατήσω για λίγο σταθερά όλα αυτά τα option μου, να είχα κάποια ακόμα μεγαλύτερη τροποποίηση στο αντικείμενό μου και να την προσθέσω αργότερα και να την βάλω όπου θα ήθελα στη σειρά. Έτσι λοιπόν θα μπορούσα να έρθω εδώ και να αλλάξω το position αυτό. Άρα αυτό το καινούριο κομμάτι του animation μόλις έφτιαξα, αν θέλω να το προσθέσω στο animation blender, ξαναθυμίζω τη διαδικασία για να την έχουμε πλέον ξεκάθαρα, μπορώ να έρθω πολύ γρήγορα να οριοθετήσω με B, ότι από εδώ ξεκινάει το work area, και όπου τελειώνει το animation μου να έρθω να ορίσω N με το πληκτρολόγιο μου για να τελειώσει εκεί το work area, και όσο είναι αυτό επιλεγμένο, υπενθυμίζω ότι πρέπει να επιστρέψω στο Rigging μενού και το υπομενού των Links and Constraints και μέσα εκεί στο Animation Blender να πω με επιλεγμένο το null μου ότι αυτή η καινούργια περιοχή είναι ένα καινούργιο κομμάτι του animation που είναι το Fin, το Final Animation, και αν το κάνω Set τώρα πλέον, να το, να η καινούργια του διάρκεια. Τώρα μπορώ να επιστρέψω στο Animation Blend. Ο μόνος λόγος που μου τα δείχνει, θυμίζω αυτή τη στιγμή, στη σωστή σειρά, είναι ότι στο controller του εδώ και τα FE controls του, του έχω πει να απενεργοποιήσει το FE με τον ίδιο τρόπο που θα το έλεγα για κάθε FE που θα χρησιμοποιήσει από τα effects and presets. Αν κλικάρω εδώ λοιπόν, τώρα αρχίζει και παίζει ακριβώς ό,τι του καθορίζει η σειρά που έχουμε πει εδώ. Πρώτα rotation, scale, position με το blending ενός δευτερολέπου που έχουμε αφήσει ανάμεσα. Και αν τώρα όλα αυτά θα ήθελα πάλι να τα προσαρμόσω, το scale, το rotation, το scale μάλλον, να το βάλουμε στο τέλος, το position animation ας παίξει εδώ και ας ξεκινήσουμε πάλι, όχι με rotation πλέον, αλλά με το καινούριο που μόλις φτιάξαμε, το final animation, θα πάψει να είναι final, πάλι έρχομαι εδώ, επιλέγω το controller μου, τότε είναι που μπορώ να βάλω το marker μου, εννοείται manually, αν θέλετε, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να το θυμάστε και όλα πιο ξεκάθαρα είναι τότε να επιστρέψω στο animation panel μου και πάλι το αντίστοιχο εργαλείο, το animation blender με το μιξεράκι μου αφήνει εδώ να προσθέσω με set οποιαδήποτε σκηνή, σαν να λέω, δεν έχει προσθεθεί η καινούργια μας, ένα refresh μπορεί να χρειαστεί, και να το fin final animation, set animation, και αυτό είναι το πρώτο animation που θα παίξει. Το βάλω και από την αρχή με ένα shift. Και να το ξεκαθαρίσει, αν ξεκινάει να είναι το πρώτο, επειδή έχει πάρει ήδη τα blending settings και το χρόνο του ενός δευτερολέπτου για να κάνει την όποια παραλλαγή, θέλετε το κάνει αυτό αυτόματα, γιατί έχω αφήσει επίτηδες πολύ χώρο, άρα κάνει το rotation του, πρώτα ξεκινάει από εδώ προς τα έξω και θα επιστρέψει για να κάνει ταυτόχρονα το rotation και να μεταλλαχθεί στο position και στο scale animation. Ένα ολόκληρο λοιπόν καινούριο animation με το συνδυασμό όλων των προηγούμενων που είχα μέσα σε ένα άλλο panel, μέσα σε ένα άλλο composition, με το animation blender. Καταλαβαίνετε σιγά σιγά, νομίζω, πόσο χρήσιμο είναι αυτό για πολύπλοκα ιδίως και πολλά animation, όπως επίσης ότι εδώ μπορεί να είχα όχι μόνο αυτό το shape layer, αλλά οτιδήποτε άλλο στις ίδιες χρονικές στιγμές. Όλο αυτό ήταν που θα μπορούσα να επαναπροσδιορίσω μέσα από το animation blender και το θεματικό τρόπο που το κάνει με ευκολία. Ιδίως μιλώντας για character rigging και animation, καταλαβαίνετε πόσο ωφέλιμα πράγματα μπορώ να κάνω εδώ, αντί να φωλιάζω αλλεπάλληλα animations.
Αυτά πολύ πιο αναλυτικά βέβαια σε σχέση με το character όταν δούμε αυτό. Κλείνω εδώ κάπου το Animation Blender για να προχωρήσουμε στο επόμενο εργαλειάκι που βρίσκεται ακόμα στην Animation Παλέτα.